100% σήμερα σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο, κάνοντας αυτό που πρέπει ουσιαστικά για να φύγει από τον τίτλο. Σκοπός μας ήταν να πάρουμε νίκη. Αυτό κάναμε. Γνωρίζαμε για δεδομένα εδώ για το αγωνιστικό χώρο. Αυτό το αγωνιστικό χώρο βέβαια δεν είναι αγκήπεδο και δυστυχώς είναι έτσι η τελευταία δεκαετία. Η ομάδα που είναι στη Super League δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν και άλλα γήπεδα, υπάρχουν ομάδες που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και έχουν καλύτερα γήπεδα. Είναι κίνδυνο για όλους και για τους παίκτες της ίδιας ομάδας και για τους παίκτες όποιοι έρχονται σαν φιλοξενούμενοι να παίζουν εδώ. Δεν έχω τι να σας πω. Είναι σε τραγική κατάσταση και κίνδυνο για όλους. Κερδίζαμε, συνεχίσουμε. Είναι μία νίκη, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Κύριε Ήβιτσα, δηλώστε στην κάμερα του ΣΝΑΒΟ ότι γνωρίζετε τον τελευταία δεκατέταρτο για την κατάσταση του γηπέδου στα Γιάννη. Μπορείτε να μας πείτε το όνομά του? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω εγώ, εσείς δεν ξέρετε. Όχι, θα σας αφήσω εσάς να σκέφτεστε ποιος. Αφήνω εσάς. Σας απάντησε πάνω πάλι. Γνωρίζετε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να σας απαντάω εγώ. Γνωριζόμαστε, έτσι. Άλλη ερώτηση. Υπάρχει κάτι άλλο? Κότσο, προσαρμόσατε το παιχνίδι όπως το ακρίνετε, δηλαδή με τρεις στόπερ. Είναι αλήθεια ότι όλοι οι παίκτες τελικά ήταν καλά. Θα θέλατε να σταθείτε ίσως σε κάποιους που πήραν την ευκαιρία και ξανά έδειξαν καλά πράγματα? Έστω, όλοι οι παίκτες, έχω 25 παίκτες και όλοι δουλεύουν σκληρά και κάνουν προπόνηση κάθε μέρα. Παλεύουν να μπουν στην 10, στην 18 και με όλους είμαι ευχαριστημένος. Σήμερα παίξανε κάποιοι, όποιοι δεν παίξανε στα προηγούμενα παιχνίδια, κάποιοι μπορεί να παίξανε σήμερα να μην ήταν ούτε στην αποστολή στα προηγούμενα παιχνίδια και πιστεύω ότι αυτό δείχνει μια υγεία. Δείχνει ότι ο καθένας από αυτούς γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και δίνει 100% για την ομάδα. Αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί και έτσι θα συνεχίζουμε. Αν δεν υπάρχει ερώτηση ακόμα, μία μου επιτρέπετε, επειδή σας έχουμε εδώ στη συνέντευξη τύπου. Θυμάμαι πριν την έναρξη μεταγραφικής περίοδου, είχατε πει ότι είμαστε έτοιμοι και μακάρι πολύ σύντομα να έρθουν παίκτες. Αύριο έχουμε 24 του μηνός. Πότε έχει πάρει τον Λάμπρο και τον Μπρίγιοβιτς. Έχει πάει πίσω ο μεταγραφικός σχεδιασμός ή πρέπει να έρθει? Κοιτάξτε, περιμένουμε, έχουμε ακόμα μία εβδομάδα μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα αποκτήσουμε και άλλους παίκτες. Αυτό έχω να σας πω. Κάτι τελευταίο, αν δεν έχει καλή ερώτηση. Πιστεύω ότι απαγορεύεται στα σημερινά δεδομένα να έρχεται ένας πρόεδρος την αντίπαλη ομάδα και να απειλεί τους παίκτες που μετά από το παιχνίδι θα μιλάει αυτά τα λόγια που έχει μιλήσει ο συγκεκριμένος ο πρόεδρος σε αυτή την ομάδα. Κύριε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έρχεται ο πρόεδρος στην ομάδα και να μπαίνει στα αποδυτήρια του αντίπαλου και να βρίζει και να μιλάει έτσι όπως μίλησε ο συγκεκριμένος πρόεδρος σε αυτή την ομάδα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι ντροπή. Ντροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.